Θα παρακαλούσα λίγο να κάνετε ησυχία. Λίγο ησυχία το ακροατήριο παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα είμαστε όλοι τυχεροί εδώ πέρα γιατί έχουμε φιλούς καλούς μουσικούς. Πρώτα απ' όλα από την Τετσιά, τους φίλους μας. Ένα... και μετά από τα δικά μας τα μέρη. Λοιπόν, ακούσαμε όλοι τον κύριο Κιτσικούδη Πασχαλή από την Παταγή, έναν μεγάλο δεξιοτέχνη της Γκάιτας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Λογαρούδη Θεοδόση, έναν εξίσου μεγάλο καλλιτέχνη της Γκάιτας. Ένα μεγάλο κύριο που χαρά τα πολλά χρόνια που κουβαλάει στην πλάτη του, συνεχίζει και παίζει αυτό το σημαντικό όργανο για τους μάγκες. Όπως έχουμε επίσης αργότερα και το Στράτο του Γιαρτζίνη από την Καρωτή, θα παίξει και αυτό το Στράτο. Θέλω να σας πω ότι η Γκάιτα δεν είναι ένα όργανο. Δηλαδή, εάν προσέξετε λίγο, τώρα θα ακούσετε μια άλλη Γκάιτα. Γι' αυτό σας λέω κάτι λίγο ησυχία. Που δεν θα έχει καμιά σχέση με την προηγούμενη. Ο κάθε ένας μουσικός εδώ, ο δεξιοτέχνης, έπαιζε με το δικό του και παίζει με το δικό του συγκεκριμένο τρόπο και ύφος. Μπράβο, έχει ο καθένας το δικό του δαχτυλισμό. Και αυτό είναι που τους χαρακτηρίζει. Και αυτό είναι η ποικιλία που υπάρχει εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, ας απολαύσουμε τον κύριο Θεοδόση. Πριν όλα αυτά, ένα χειροκρότημα, ο Γιάννης Αρσάκης. Όχι, εγώ δεν είμαι. Αυτή όλη η ιστορία ξεκίνησε σε αυτό το μαγαζί πριν από πόσα χρόνια παρόλε. 9 χρόνια. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα στον κύριο Πανούλη. Αυτό είναι. Εμείς δεν θα το σούνε, γιατί είναι το Πανούλη.